Καλησπέρα και από εμάς. Θα σας παρουσιάσουμε το ντύσιμο του Εύζωνα. Αυτό το ντύσιμο είναι ακριβώς όπως γινόταν παλιά και όπως γίνεται αυτή τη στιγμή μέσα στη φρουρά, καθότι και εμείς ήμασταν Εύζωνες. Φορέσει το πουκάμισο, δύο κάλτσες σε κάθε πόδι, τα τσαρούχια του, τις καλτσοδέτες και το σορτσάκι του. Οι δύο κάλτσες πιάνονται με τον ανάσπαστο, με κουμπιά, εμπρός και πίσω, δύο κουμπιά σε κάθε κάλτσα. Είναι διπλές οι κάλτσες, μάλινες. Έτσι ακριβώς είναι ο Εύζωνας στη φρουρά, έτσι ακριβώς δινόταν από την αρχή. Είναι η επίσημη στολή του Εύζωνα, τα λευκά. Ξεκινάμε με τα δύο φύλλα. Ο Εύζωνας πάντα έχει το ζευγάρι του για να ντυθεί. Τα φύλλα είναι δύο. Είναι 400 φύλλα, 400 τυχέτες διπλωμένες, που συμβολίζουν τα 400 χρόνια σκλαβιάς μας. Τα διπλώνει ο Εύζωνας με το χέρι, ένα-ένα, για να έρθουν σε αυτή τη μορφή τους. Βλέπετε ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία, γι' αυτό χρειάζονται δύο άτομα. Παίρνουμε τα ζύγια από τα χέρια και βοηθάει το ζευγάρι ώστε να είναι ίσια τα φύλλα μας. Τώρα σφίγγει ο Εύζων εκεί που μπορεί για να παίρνει και την ανάσα του και να είναι ασφαλή τα φύλλα να μην πέσουν. Επόμενο είναι τα κρόσια. Είναι η λεγόμενη σημαία. Έχει τα χρώματα της ελληνικής σημαίας και τοποθετούνται μπροστά από τη φουστανέλα. Βάλουμε τα φύλλα τη σημαία, κατεβαίνει ο Εύζωνας για να βάλουμε το γυλαίκο. Το γυλαίκο είναι
όλο και τιμένο στο χέρι. Έχει σχέδια που παλιότερα μπορεί να κωδικοποιούσαν οι έψονες κάποια μηνύματα πάνω στα σχέδια. Όπως τι μηνύματα? Μηνύματα για τοποθεσίες. Να κάνουν κάποια σταυρουδάκια, κάποια ιδιαίτερα που τα ξέρανε μόνο αυτοί. Σαν έψονες για να ακούνε οι πρόγονοι μας που είναι κάτω θαμμένοι ότι είμαστε ζωντανοί και ελεύθεροι. Ήτανε για τα βουνά, εμείς το έχουμε για να θυμίζουμε τους νεκρούς. Να θυμίζουμε τους νεκρούς ότι είμαστε ζωντανοί και ελεύθεροι. Αυτή είναι η ιστορία του έψωνα. Ο έψων Στέφανος Ποντίτσης. Του τμήματος της 1ης Λυκείου του 3ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης με τίτλο «Οι Μακεδόνες στον Ιερό Αγώνα του 1821» με καθηγητή τον κύριο Πάπη Παπαγιωργίου.